Πώς το διαβάζετε αυτό με τη μετάλλαξη την νοτιοαφρικανική? Μια απορία, δεν ξέρω αν είναι αφελής αυτή η απορία που έχω, είναι αν το κόλλησε ο άνθρωπος αυτός, είχε βρεθεί θετικός στον απλό κορονοϊό, να το λέμε έτσι, αρνητικοποιήθηκε, εμφανίζεται η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, μπορεί να τη γέννησε, μπορεί να μεταλλάχθηκε μέσα του ο ιός δηλαδή και να μην το κόλλησε. Αυτή η πιθανότητα είναι εξόχως απίθανο να γίνει, μάλιστα, να υπάρχει, γιατί η μετάλλαξη αυτή στην ουσία είναι πάρα πολλές συσσωρευμένες μεταλλάξεις στην ακίδα κυρίως του ιού, η οποία βοηθάει να επικάθει ο ιός στα κύτταρα και να εισδύσει στον οργανισμό μας. Άρα είναι αδύνατον έως απίθανο τελείως να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός των μεταλλάξεων, ο οποίος έχει γίνει και σε κάπου αλλού. Είναι σαν να κερδίζεις, ας το πούμε, ένα πολύ δύσκολο τζόκερ, κάτι τέτοιο. Τέτοια μεγάλη απίθανη διαδικασία μπορεί να επισυμβαίνει. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, κάπου στις επαφές του ασθενούς αυτού, του ανθρώπου αυτού, του ιερέα, κάπου στις επαφές θα υπάρχει η συγκεκριμένη μόλυνση, η συγκεκριμένη μετάδοση. Αυτό είναι το κύριο... Άρα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα η χνηλάτιση και ο περιορισμός, ε? Ακριβώς, η χνηλάτιση και ο περιορισμός. Και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια φορά ακόμα, να πούμε πόσο σημαντικά είναι τα ατομικά μέτρα προστασίας. Πρέπει να φέρει ο καθένας. Ακριβώς. Και η μετάλλαξη αυτή δεν είναι μόνο πιο μεταδοτική. Ανησυχεί όλους εμάς, διότι φαίνεται να προσπερνά την πρόσκαιρη ανοσία που αφήνει ο ιός, το προηγούμενο στέλεχος του ιού, ακόμα και σε αυτούς που αρρώστησαν. Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τζανάκη, γιατί μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έχουν παρέλθει μόνο 2 μήνες από το αρχικό στέλεχος και τώρα βλέπουμε ότι έχει νοσήσει με το μεταλλαγμένο στέλεχος. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι αν κάποιος νοσήσει και το περάσει, αποκτά ένα βαθμό ανοσίας, ναι, για κάποιο διάστημα, χωρίς αυτό να έχει προσδιοριστεί βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό είναι και το ανησυχητικό, που σημαίνει ότι ακόμα και σε μια περιοχή η οποία επλήγει στο προηγούμενο διάστημα και έχει μειωθεί το επίνοσο μέρος του πληθυσμού της, δεν σημαίνει ότι προστατεύεται με αυτό το νέο στέλεχος. Το δεύτερο είναι ότι είναι 50% πιο μεταδοτικό. Έχει λοιπόν πιθανότητες πάρα πολύ γρήγορα να κυριαρχήσει σαν στέλεχος σε μια χώρα ή σε μια περιοχή. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να απομονωθούν αυτές οι σειροές που υπάρχουν, αν υπάρχουν από τον ιερέα. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ένας... Μιλάτε και για τις δύο μεταλλάξεις τώρα, και για την αφρικανική και για τη βρετανική, ή για την νοτιοαφρικανική για την ώρα? Η νοτιοαφρικανική, μάλιστα, είναι 50% πιο μεταδοτική. Η αγγλική, η βρετανική είναι και επίσης 50-70% πιο μεταδοτική. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα ότι προσπερνάει την ανοσία, την πρόσκαιρη ανοσία, την οποία αποκτούν άνθρωποι που θα νοσήσουν από το προηγούμενο στέλεχος. Ναι. Σας διακόψαμε. Αυτό που πήγατε να πείτε πριν από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι δεν πρόκειται για μία απλή περίπτωση, αλλά για έναν ιερέα που έχει έρθει σε επαφή με πιστούς προφανώς. Αυτό θα θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο και πρέπει να το καταλάβει η Εκκλησία μας και να συμβάλλει περισσότερο στην, ας το πούμε, στον απιστή ο κόσμος να τηρήσει τα μέτρα. Είναι η Εκκλησία μας ένας κομβικός, ο κομβικός ο ρόλος της. Ο ιερέας είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο εκ των καθηκόντων του έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και μπορεί να καταστεί εύκολα ένα υπερμεταδοτικό άτομο. Κύριε καθηγητά, όλες αυτές τις ημέρες έχετε παρουσιάσει ένα μοντέλο που δείχνει πολλά περισσότερα ενεργά κρούσματα από άλλα μοντέλα. Να μείνουμε λίγο στην Αττική, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αττική και αν θέλετε και σε άλλες κόκκινες περιοχές. Αυτή τη στιγμή πόσα πιστεύετε ότι είναι τα ενεργά κρούσματα και αν θεωρείτε ότι τα μέτρα που λάβαμε τώρα την Παρασκευή είναι αρκετά ώστε να... Να μας προφυλάξουν. Να μας προφυλάξουν για να μην έχουμε περαιτέρω έξαρση. Κοιτάξτε, στην Αττική αυτή τη στιγμή η κινητή μέση όρη μας δείχνουν ότι περίπου τα μισά και λίγο παραπάνω όλων των κρουσμάτων στην Ελλάδα προέρχονται από την περιοχή της Αθήνας και της Αττικής. Επειδή ακριβώς τα κρούσματα που ανακαλύπτουμε είναι 3, 4 και 5 φορές λιγότερα από αυτά τα καθημερινά που υπάρχουν, υπολογίζω ότι στην Αττική πάρα πολύ εύκολα έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 με 1.500 κρούσματα την ημέρα. Και όχι τα
300, 400 ή 500 που καμιά φορά ανακοινώνονται. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Αττική να περιοριστεί, να έχουμε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε να κοκκινήσει, διότι δεν είναι μια απλή περιοχή, ξέρετε. Είναι μια περιοχή που έχει το μισό πληθυσμό της Ελλάδος η Αττική. Ναι. Εάν επισυμβεί ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, στην Αττική, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολα. Αν θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που ζούμε αυτή την ώρα στην Αττική είναι το τρίτο κύμα, το λεγόμενο τρίτο κύμα. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή βλέπουμε αρκετές περιοχές να μπαίνουν στο κόκκινο, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει με τις μετακινήσεις πλέον από νομό σε νομό? Ναι, οι μετρήσεις μου και αναλύσεις που κάνω εγώ δείχνουν ότι ενδεχομένως μετά τις 15 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει το τρίτο κύμα. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί ότι έτσι συμβαίνει. Και το λέω αυτό διότι έχουμε παγιωθεί σαν κινούμενος μέσο όρος πάνω από τα 800, κοντά στα 900 κρούσματα ημερεσίως. Και με το πρόβλημα που είπαμε που έχουμε στον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτό κανείς μπορεί να το δει και με το πόσο μικρό ρυθμό μειώνονται οι διασωληνωμένοι, που σημαίνει από κάπου οι μονάδες συνταγής θεραπείας δέχονται ασθενείς. Mm-hmm. Επίσης, χθεσινοβραδινές πληροφορίες μου από την Αθήνα και από τα νοσοκομεία τα μεγάλα που τρέχουν τις κλινικές του COVID δείχνουν μια σχετική αύξηση της πληρότητάς τους με άτομα νέας ηλικίας, όχι μεγάλους πλέον, οι οποίοι έρχονται και μάλιστα σχετικά παραμελημένοι, δηλαδή μετά από πολλές μέρες και σε σχετικά όχι καλή κατάσταση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι πιθανώς έχουμε εισέλθει μάλλον στο τρίτο κύμα. Υπάρχει ένα καλό στις αναλύσεις που έχω κάνει, ότι ο αριθμός εκθετικής αύξησης αυτού του κύματος δεν έχει τη δυναμική του προηγουμένου και ελπίζουμε, αν αυτό επιβεβαιωθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, να είναι τουλάχιστον πιο ελέγξιμα τα πράγματα. Αυτό πώς εξηγείται εδώ με τις χαμηλές θερμοκρασίες και με το ότι ο ιός έχει μπει στο σπίτι μας? Αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και στους ηθήνοντες που χειρίζονται την κατάσταση. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με τη Θεσσαλονίκη και με το προηγούμενο κύμα. Στο προηγούμενο κύμα, αν θυμάστε, ήταν ανοιχτή και η εστίαση και τα καφέ και τα πάντα. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος είναι κλειστός και φαίνεται ένας σημαντικός παράγοντας αυτός, ώστε να έχουμε μια ελπίδα ότι αυτό το κύμα μπορεί να γίνει σε έναν ελέγξιμο ρυθμό, mm-hmm, και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.